απόλυτο παιχνίδι μόδας ξεκινά! 5 γυναίκες από όλη την Ελλάδα, με διαφορετικές ηλικίες και στυλ, ρίχνονται στη μάχη για την ανάδειξη της Shopping Star. Οι υποψήφιες μας αποκαλύπτουν το στυλ τους και ζουν μια περιπέτεια αγορών σε περιοχή έκπληξη. Έτσι κι αλλιώς, όποια περιοχή και να ήταν, δεν τη γνωρίζω γιατί είμαι από Πρέβεζα. Και οι πέντε έχουν μια πολύ ευχάριστη αποστολή. Να ψωνίσουν ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ, να κάνουν μαλλιά και μακιγιάζ σύμφωνα με το θέμα που αλλάζει κάθε εβδομάδα. Στην προσπάθειά τους έχουν αντιπάλους τον χρόνο που είναι περιορισμένος και το budget που είναι συγκεκριμένο. Συγγνώμη, δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ άλλο. Δεν χρειάζεται να εκνευρίζεσαι. Έλεος. Αυτή τη σεζόν τα δεδομένα έχουν αλλάξει στο Shopping Star. Η παίκτρια που ψωνίζει πρώτη θα γνωρίσει τις παίκτριές της αφού βγει στην πασαρέλα και θα μάθει το θέμα της εβδομάδας μέσα στο βαν πηγαίνοντας για ψώνια. Και φυσικά το παιχνίδι των φακέλων προκαλεί ανατροπές. Εγώ σε αυτό θα παίζω σίγουρα στο χάνεις χρόνο, χάνεις χρήματα, δεν υπάρχει περίπτωση. Όταν τα ψώνια τελειώσουν, οι διαγωνιζόμενες ανεβαίνουν στην πασαρέλα και βαθμολογούνται από τις συμπαίκτριές τους. Η Shopping Star της εβδομάδας αναδεικνύεται κάθε Παρασκευή μετά και τη βαθμολογία της Fashion Expert Βίκη Σκαγιά. Η υποψήφια που θα έχει συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη τελική βαθμολογία θα είναι η νικήτρια του Shopping Star και θα έχει κερδίσει 1000 ευρώ. Η νικήτρια του Shopping Star είναι... Δευτέρα, η Βίκη Καγιά ανακοίνωσε το θέμα αυτής της εβδομάδας του Shopping Star. Είστε καλεσμένοι σε VIP Party. Κοινός χαμούλης. Πρώτη στον αγώνα του Shopping βγήκε 22χρονη Ειρήνη. Έκανε τα ψώνια της στη Νέα Σμύρνη. Θα πρότεινα στο αγόρι μου να βάλει ένα κοστούμι ανάλογο για να έχει το κατάλληλο ύφος για το πάρτι. Ο φάκελος της χάρισε 35 ευρώ. Επέλεξε το ιδανικό για εκείνη σύνολο, κρίθηκε. Δεν μου άρεσαν τα παπούτσια, δεν μου άρεσε η τσάντα και τα σκουλαρίκια τα βρήκα πάλι αδιάφορα. Και βαθμολογήθηκε με 6,5 στα 10. Την τρίτη η Χρύσα έκανε τα ψώνια της στην αγορά του Κορυδαλού. Ο σύζυγος δεν είχε κανένα πρόβλημα να εμφανιζόμουν με ένα τέτοιο... Αλλά και αν το πει, θα κάνω το δικό μου. Σχολιάστηκε για τις στιλιστικές της επιλογές. Με ραϊδούλα. Ο φάκελος της στέρισε 9 λεπτά. Βγήκε με αέρα στην πασαρέλα, κρίθηκε. Δεν ήταν τίποτα στις επιλογές μου. Τα πράγματα που διάλεξε δεν δένουν μεταξύ τους. Και βαθμολογήθηκε με 7 στα 10. Χθες Τετάρτη, η Λία όργωσε την αγορά της Καλλιθέας και του Μοσχάτου. Καλεσμένη στο πάρτι πιστεύω θα είναι η Βίκη Καγιά. Φοβάμαι όμως για το τι θα πει για το σύνολο που θα διαλέξω. Τι έλεγε, θα σου πω. Σχολιάστηκε για τις επιλογές της. Αυτά τα πέδιλα με το φερμουάρ πίσω έχει ξαναγυρίσει η μόδα. Κέρδισε 45 ευρώ στο παιχνίδι των φακέλων. Βγήκε με σιγουριά στην πασαρέλα. Κρίθηκε. Ήτανε υπέροχη, υπερλαμπρή και σίγουρα θα τραβούσε τα βλέμματα πάνω της. Και βαθμολογήθηκε με 7,5 στα 10. Σήμερα είναι η σειρά της Τζέννης. Πάμε να τη γνωρίσουμε καλύτερα. Σήμερα πάμε Πειραιά να συναντήσουμε την Τζέννη. Γεια σας, καλώς ορίσατε. Ελάτε μαζί μου να σας δείξω την ντουλάπα μου. Τζέννη, γεια σου. Η Τζέννη ήταν μέα, αλλά σήμερα εγώ θα εκμεέψω τα μυστικά της γκαρδαρόμπας της. Εσείς αυτοί? Α, ίδια. Τρία ελεφαντάκια σέρνουνε χορό. Για να δω τι ωραία είναι κρεβατοκάμαρα. Α, Τουτανχαμόνε. Και τριαντάφυλλο, ποιος το άφησε, Τζέννη? Εδώ είναι η ντουλάπα μου και ελάτε να σας δείξω το στυλιστικό μου θησαυρό. Ανυπομονώ να δω το θησαυρό σου. Μην το πολυφωνάζετε, θα μας φορολογήσουν. Το πιο αγαπημένο και ονειρεμένο μου κομμάτι, ναι, είναι αυτό το τζάκι. Αυτό? Το αγαπώ πάρα πολύ, πάρα πολύ. Καλάτε. Το φόραγε η Μαρία Ελιάκη. Φίλες. Το αγάπησα που το είδα επάνω της και αποφάσισα να το αγοράσω κι εγώ. Η αλήθεια είναι ότι περίμενα να το φοράει αυτό η Μαρία Ελιάκη. Δεν περίμενα από σένα να το πάρεις, γιατί
Νομίζω ότι δεν ταιριάζει τόσο με την ηλικία σου. Δέστε την. Νομίζω ότι είναι αρκετά νεανικό κομμάτι. Τώρα εντάξει, ακούστε είναι αυτά. Μ' αρέσει πάρα πολύ το ασημί, γιατί είναι ένα χρώμα που λαμπειρίζει και σε προσέχουν όλοι. Αν είσαι ηλιάκι. Και το ροζ, γιατί είναι κάτι αγνό και όμορφο. Εγώ θα το προτιμούσα σκέτο, χωρίς γούνα. Ή αν είχε γούνα, να μην είναι ασημένιο. Να έχει απ' έξω μια έτσι ωραία σουέντ διάθεση σε dusty pink, dirty pink, λίγο πιο γκρι, όχι ασημί. Το επόμενο ρούχο που θα σας δείξω. Ποια το φορούσε? Είναι ένα μαύρο φόρεμα που πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει, ναι, σε κάθε γυναίκα στην ντουλάπα. Σε κάθε. Άντε ντε. Oh. Μπορεί να φορεθεί και απόγευμα και για ένα βραδινό ποτό και σε ένα γάμο. Και γενικά ένα μαύρο φόρεμα πρέπει να υπάρχει παντού. Δεν χρειάζεται να μοιάζουν όλοι τα little black dresses, μπορεί να είναι διαφορετικά. Όπως αυτό που πίσω έχει δαντέλα. Και στα πλάγια μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί έχει ωραίο κόψιμο και στο λαιμό, έχει πολύ ωραίο κόψιμο και στα χέρια και έχει και φανταστικό μήκος. Μπράβο σου. Αυτό το έχω βάλει σε ένα ρεβόνα και σε ένα γάμο. Μ' αρέσουν οι δαντέλες για το λόγο ότι είναι κάτι πολύ θηλυκό και ότι η θηλυκότητα στη σημερινή εποχή έχει χαθεί από τη γυναίκα. Δεν νομίζω ότι έχει χαθεί η θηλυκότητα στις μέρες μας. Όλα και όλα. Αλλά αυτό το φόρεμα μου αρέσει, είναι απλό. Μ' αρέσει η λεπτομέρεια με τη δαντέλα πίσω και είναι λίγο αποκαλυπτικό, θεωρώ. Για γάμο, λίγο μακάβριο μου φαίνεται, αλλά ωραίο γενικά. Το επόμενο. Το επόμενο είναι μία μπλουζίτσα φλωράλ. Παιδί των λουλουδιών. Μου αρέσουν πολύ τα χρώματα, το γαλάζιο, τα τριαντάφυλλα, οι πεταλουδίτσες και όταν τη φοράω νιώθω όμορφα, πάρα πολύ όμορφα. Σ' αγαπώ έτσι που τα λες. Πεταλουδίτσες, τα λουλούδια, οι μέλισσες, η φύση. Γεια σου βρε Τζένι με τα ωραία σου. Δεν είμαι παιδί των λουλουδιών, αλλά εντάξει, με κάνει ευδιάθετη. Μου δίνει διάθεση αυτή η μπλούζα. Και μόνο που είναι φλωράλ, φτάνει. Υπέροχο, έχει ωραία χρώματα, μου αρέσει και το φραμπαλά στο τέλος του μανικιού και το μήκος της εξαιρετικό. Παρότι δεν αγαπώ πάρα πολύ το φλωράλ, μην ακούσει η Ειρήνη. Θα να σου πηγαίνει. Το επόμενο είναι ένα σοκολά φορεματάκι. Γάλακτος. Το έχω φορέσει και πρωινές ώρες, κάποιες φορές με μπότα από κάτω ψηλή. Όπως το είπες ότι το συνδυάζεις με μπότες, δεν μου αρέσει. Δεν νομίζω ότι ταιριάζει αυτό το φόρεμα με μπότες πάνω από το γόνατο. Έχει το τουλάκι του από κάτω, έχει την τζακπινιά του. Επάνω. Επάνω εντάξει, είναι λιτό. Μ' αρέσει που κάτω έχει μπροκάρ. Το τούλι δεν με ξετρελαίνει, αλλά και πάλι κάτι του δίνει. Βραδινό βασικά είναι αυτό το πλεκτούλι. Και πιστεύω ότι είναι και πολύ ωραίο και για θέατρο. Συνεχίζω με τα αγαπημένα μου παπούτσια και όπως και με τον μπουφάν, ναι, ξεκινάω με κάτι πολύ λαμπερό. Έσκασε. Τα γουβάκια της Σταχτοπούτας με γούνα. Σταχτογούνα. Είναι ένα ζευγάρι παπουτσάκια που τα πήρα για το συγκεκριμένο μπουφάν. Τα φοράω με τζινάκι, με γυρισμένα λίγο από κάτω τα μπατζάκια, για να φαίνεται το γουνάκι τους. Αυτό το παπούτσι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχει γκλίτερ, έχει το γουνάκι, αλλά είναι για άλλη ηλικία, βρεσί, Τζένι μου. Δεν είναι για σένα. Επίσης, δεν είναι ωραίο το καφέ από πίσω. Έπρεπε να είναι όλα ασημί. Μπροστά έχει ασημόσκονη. Και. Και καμιά φορά όταν περπατώντας τα χτυπήσω μεταξύ τους, μαδάει. Αλλά εντάξει. Oh. Ίσως να υποθέσουν ότι πέρασε μια νεράιδα. Γουνάκι ροζ μαζί με τόσο γκλίτερ και γκλίτερ χρυσό που βγάζει και όταν χτυπιούνται μεταξύ τους. Και ο συνδυασμός που λες ότι το κάνεις με το ασημένιο, τον μπουφάν και το γουνάκι, νομίζω είναι too much, ότι είναι υπερβολή. Μη γελάς. Τα επόμενα που θα σας δείξω είναι επίσης ένα ψηλοτάκινο παπούτσι. Μπράβο. Γιατί είναι η αδυναμία μου. Ευτυχώς κάποιες φυλάνε θερμοπύλες αυτή τη χώρα. Είναι μαύρο λουστρίνι, έχει φίδι στο δακούνι, φίδι εδώ, μπροστά στη μητούλα του παπουτσιού. Πού τα βάζεις? Τα φοράω σε γάμους και ειδικές περιπτώσεις. Δεν είναι ένα καθημερινό παπούτσι, εννοείται. Το πίπτο γενικά δεν είναι πολύ μοντέρνο. Δεν μ' αρέσει και το τακούνι αλλιώς και snake μπροστά και πίπτο, όχι. Είναι κεντρικό παπούτσι. Κεντρικιά. Και ο σκοπός μου, εντάξει, ήταν και λίγο βιαστική η κίνηση για αυτό το παπούτσι, αλλά το περισσότερο που το πήρα ήταν για το φίδι που είχε και στο τακούνι και μπροστά. Το άλλο όλο ελπίζω είναι κάτι απλό. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι ήταν βιαστική η κίνηση αγοράς. Όχι, δεν μου αρέσει καθόλου. Φαρμάκι. Ναι, στο animal print και στο φίδι, όχι στο λουστρίνι, όχι στο κόκκινο πάτο, όχι στο άνοιγμα. Μπορείς να βρεις κάτι πιο κλασικό, νομίζω, που να σε αναδεικνύει περισσότερο. Το επόμενο είναι ένα πρωινό παπουτσάκι. Πρωινό. Για εμένα πάντα μιλάω. Διευκρίνησε. Είναι και αυτό λουστρίνι,
Το φοράω για καφεδάκι, στο σούπερ μάρκετ όταν θα πάω. Ελπίζω να μην συναντηθούμε ποτέ σε κάποιο σούπερ μάρκετ. Στα σαλάμια. Γιατί θα ντραπώ δίπλα σου με το ταπεινό μου παντοφλάκι. Έτσι πας. Τα λουλούδια μου αρέσουν πάρα πολύ. Γενικώς μου αρέσει η τσακπινιά επάνω στο ρούχο και θέλω δηλαδή να έχει έτσι την τσακπινιά του και την ιδιαιτερότητά του. Μια πλατφόρμα καλοκαιρινή με φελό και φλωράλ και από πάνω λουστρίνι μαύρο. Και πίπτο. Δεν γίνεται. Ή το ένα ή το άλλο. Πλατφόρμες, okay, αλλά λίγο το λουλουδάκι σε όλο το τακούνι λίγο με μπερδεύει. Δεν ξέρω κατά πόσο θα σε δεσμεύσει να το συνδυάσει με αρκετά σύνολα. Okay, δεν ξετρελάθηκα όμως. Πάρε μια ανάσα και πάμε παρακάτω. Η τσάντα πιστεύω ότι είναι ένα πολύ χρήσιμο αξεσουάρ για τη γυναίκα. Όπλο άμυνας. Και ξεκινάω με το αγαπημένο μου κομμάτι. Τι είναι? Είναι ένα κοχύλι. Από πού? Αυτό το είδα και το ρωτεύτηκα στη Μύκονο. Έτσι. Περίμενα να ανοίξει για απόγευμα το μαγαζί. Και? Με αποτέλεσμα έχασα το καράβι. Oh. Νομίζω πολύ καλά έκανες και έχασες το πλοίο. Είναι εξαιρετική επιλογή, υπέροχη τσάντα, ιδιαίτερη, πρωτότυπη. Μπράβο. Δεν έχω ξαναδεί κοχύλι τσαντάκι. Έχει μια πλάκα, είναι όμως πάρα πολύ καλοκαιρινό. Δεν το κρατάμε τώρα. Είναι αληθινό κοχύλι. Να πιάσω. Και αυτό γύρω-γύρω είναι μια χρυσή λεπτομέρεια για να μπορέσει να δημιουργήσει το κράτημα του κοχυλιού. Η αλήθεια είναι ότι δεν το πολύ παίρνω μαζί μου όταν πηγαίνω διακοπές και ο λόγος είναι να μην το σπάσω. Γιατί μετά δεν ξέρω πόσα χρόνια θα κλαίω. Όσα ευρώ πλήρωσες. Πάρα πολύ καλή η επένδυση που φαντάζομαι ότι έκανες εφόσον το πήρες από τη Μύκονο κιόλας. Είναι εξαιρετικό. Μπράβο και πάλι μπράβο. Θα συνεχίσω με ένα απογευματινό τσαντάκι. Δείξε κανένα μύδι τώρα. Αυτό εδώ. Έχει μέσα αρκετές θήκες για να μπορώ να βρίσκω τα πράγματά μου, γιατί τα χωρίζω και τα βάζω, γιατί μετά δεν βρίσκω τίποτα. Η τριχρωμία του είναι φανταστική, 70's, τέλειο το μοτίβο, τέλειες αλυσίδες και πολύ ωραίο μέγεθος. Ωραία απογευματινή λύση και το βράδυ μια χαρά στέκεται. Μ' αρέσει πολύ, πάρα πολύ. Το λουράκι του είναι λίγο ιδιαίτερο, αλλά είναι πάρα πολύ σταθερό. Στην ανηφόρα. Και γενικώς με βοηθάει, δηλαδή δεν μου πέφτει, κρατιέται δηλαδή καλά στον νόμο. Ωραίο τσαντάκι απογευματινό, απλά επειδή έχει αρκετά χρώματα, χρυσό, μαύρο, μπέζ, μπορδό κτλ. Ναι. Θα πρέπει να προσέχεις και να κρατάς το σύνολο που το φοράς σε βασικά χρώματα, μονοχρωμίες, όχι πάρα πολλά χρώματα. Και να έχει και το τσαντάκι τόσα χρώματα. Επόμενο. Το επόμενο. Το σακ βαγιάζ μου που θα σας δείξω. Γιατί γελάς Τζένι? Γιατί για σακ βαγιάζ μιλάμε. Χωράει τα πάντα. Είναι τεράστιο μέσα. Τεράστιο, τεράστιο. Καλά, ντε, είναι τεράστιο. Και έχει και μπροστά δεύτερο τσεπάκι. Και? Για να βάζουμε οτιδήποτε θέλουμε να βρούμε λίγο πιο γρήγορα. Ναι στην παγέτα, ναι στο χρυσό, ναι στο μπροντζέ. Over, πάρα πολύ έντονο και γλιτεράτο. Αλλά δεν μας πειράζει αυτό γιατί εσύ έχει μια maximal διάθεση και δεν την καταδικάζουμε. Αρκεί να είναι σωστά ισορροπημένη. Και αυτό το τσαντάκι μέσα στην υπερβολή του έχει μια ισορροπία. Πιστεύω ότι αυτό το σακίδιο συνδυάζεται με πάρα πολλά ρούχα, γιατί αλλάζει και ο χρωματισμός του όταν το κουνάς. Μας τύφλωσε. Η Τζένι τυφλώνει. Καταλαβαίνω, okay. Σ' αρέσει και να το φοράς αφού σου αρέσει, αλλά κάτι λίγο πιο κατεβασμένο, λίγο πιο διακριτικό ίσως. Πόσο στράς έχει πάνω, πόση πουλια. Όχι, δεν μ' αρέσει καθόλου. Και νομίζω ότι είναι λίγο πιο παιδικό. Αξεσουάρ τώρα. Τα αξεσουάρ πιστεύω ότι χρειάζονται σε κάθε γυναίκα. Δίνουν λάμψη και ιδιαιτερότητα σε αυτό που διαλέγει. Και δημιουργεί ένα στυλ. Στην κάθε μία ξεχωριστό. Θα σας δείξω κάποια από αυτά που έχω. Αυτό είναι ένα βραχιόλι. Είναι με δέρμα φιδιού. Φοβάμαι. Μη με δαγκώσει το φίδι. Έτσι θα φύγει. Κρέμονται πολύ τη μηλίθη και έχει και κομματάκια σιδήρου επάνω. Μου κάνει πολύ καλοκαίρι. Άντε, άντε, βαριά και φθινόπωρο. Όχι πέρα από αυτό. Είναι όμορφα τα κομματάκια που έχει και νομίζω ότι ομορφαίνουν και το δέρμα του φιδιού επάνω. Του δίνουν λίγο λάμψη. Φαίνεται ότι σου αρέσει το φιδέ. Και ο φιδές. Βλέπω ότι το έχεις σε παπούτσια, βραχιόλια. Εντάξει, το υποστηρίζεις. Καλή επιλογή. Το επόμενο κομμάτι που θα σας δείξω είναι ένα δαχτυλίδι. Για να δω. Φοριέται σε αυτό εδώ το δάχτυλο και έχει ένα φεγγάρι. Και? Και στο τελείωμά του ένα κοριτσάκι. Ποιος το πήρε? Μου το έχει κάνει δώρο η ανιψιά μου και την αγαπώ πολύ. Είναι πολύ γλυκό εκ μέρους της ανιψιάς σου να σου κάνει ένα τόσο ωραίο δώρο. Πολύ βολικό δεν είναι, αλλά κάποιες φορές το φοράω μόνο και μόνο, εντάξει, για να της δείξω ότι μου άρεσε και ότι με βολεύει. Εντάξει, για σκουλαρίκι ίσως το φορούσα. Τέλος.
Το βρίσκω λίγο μεγάλο, αλλά είναι πάρα πολύ γλυκό το γεγονός ότι είναι δώρο και να το κρατήσεις φυσικά. Το μακιγιάζ. Το μακιγιάζ σε μια γυναίκα δίνει άλλο στυλ. Ναι. Άλλη εμφάνιση, δεν το συζητώ. Και. Και όταν θέλω να γελάσω και να πω σε φίλες μου, λέω πάω να χτίσω το πρόσωπό μου και να βγω. Άντε καλά να χτίσεις το πρόσωπό σου μια χαρά γυναίκα με ρο δέρμα, τόσο ζεστό χαμόγελο. Σιγά και να έχεις λίγους μαύρους κύκλους, ποιος δεν έχει. Καταρχήν βάζω την πετσετούλα μου. Ναι. Για να σηκώσω τα μαλλιά μου. 45 μάστορι. Γιατί με το make-up μπορεί. Όπα. Να τα λερώσω. Και. Και μετά να έχω και αντάβιες. Τα μαλλιά σου. Έχεις βάλει την κορδέλα και μου τα έχεις τραβήξει πίσω και είδε επιτέλους το πρόσωπό σου. Δεν θεωρώ ότι σου πάει πάρα πολύ αυτό το κούρεμα με όλες τις φράτσες μπροστά γιατί κρύβεσαι. Θα ήθελα να τα δω πίσω τα μαλλιά σου, πίσω, καθαρό το πρόσωπο. Με τι ξεκινάμε? Ξεκινώ με το σέρουμ για να δώσει φρεσκάδα στο δέρμα και να κρατήσει και τη λιπαρότητα από κάτω. Μετά? Συνεχίζω με το υγρό make-up. Πόσο βάζεις? Βάζω 4 σταγόνες σε σχήμα σταυρού. Και μετά? Και μετά ξεκινάω και το απλώνω με το χέρι. Νομίζω ότι είσαι πάρα πολύ όμορφη και χωρίς όλο αυτό το make-up επάνω στο πρόσωπό σου. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο πιστεύεις ότι το χρειάζεσαι. Στη συνέχεια βάζω το μολύβι μου, το απλώνω επάνω και κάτω. Για να δω. Συνεχίζω με το κραγιόν μου που είναι σε απόχρωση ροζ. Πόσο? Θα βάλω στην αρχή λίγο, πάρα πολύ λίγο. Μετά θα συνεχίσω με το μολύβι μου. Το ξυσές. Μετά θα ξαναβάλω κραγιόν και μετά θα ξαναβάλω το μολύβι μου. Γιατί? Για να δημιουργήσω λίγο περισσότερο όγκο στα χείλη μου. Μολύβι, κραγιόν, ψαλίδι, μολύβι, χαρτί. Κραγιόν, πόσες φορές? Φακούς επαφής φοράω, όχι ότι έχω κάποιο πρόβλημα, απλώς μου αρέσουν πάρα πολύ τα μπλε μάτια και προσπαθώ λίγο να τα πλησιάσω. Και χωρίς τις φακούς είσαι κούκλα, μου αρέσει πάρα πολύ τα μάτια σου. Αυτό είναι ένα μακιγιάζ που κάποιες φορές μπορώ να το κάνω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πολύ έντονο το μάτι και δεν το χρειάζεσαι, Τζέννη, αληθινά δεν το χρειάζεσαι. Στη θέση σου θα δούλευα με σκιές και ωραία βάθη, σε μπροντζέ, γίνους, τόνους. Θα έγραφα πολύ ωραία τις βλεφαρίδες μου, δεν χρειάζεσαι για μένα μολύβι από κάτω και θα βάζα πολύ ωραία υγεία στα μαγουλάκια μου στρογγυλά. Με τι συνεχίζουμε, Τζέννη? Συνεχίζουμε τα μαλλιά μου που δεν κάνω κάτι ιδιαίτερο. Τι χρώμα? Αυτό το χρώμα το έχω γύρω στα 16 χρόνια. Καλό! Έχω μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένη, μου αρέσει πολύ, μου φωτίζει το πρόσωπο. Και? Και μάλλον για τα επόμενα, όσα είναι, δεν πρόκειται να το αλλάξω. Θα ήθελα πολύ να σε δω με ανοιχτό καστανό μαλλί με αντάβιες. Θα σου πήγαινε περισσότερο και θα σου έκρυβε χρόνια. Κρύβε λόγια! Θα σας δείξω τώρα σε μια γρήγορη κίνηση forward. Πώς μπορώ να ισιώσω τα μαλλιά μου και να τα φέρω σε αυτό το σημείο. Τι κάνεις δηλαδή? Μαζεύω κάποιο κομμάτι των μαλλιών επάνω. Και τα κάτω? Και τα κάτω αρχίζω και τα ισιώνω. Από πίσω τι κάνεις? Μπορεί κάποιοι να πιστέψουν ότι τα ταλαιπωρώ. Είναι ανόητοι. Αλλά επειδή μου αρέσει πάρα πολύ το αποτέλεσμα, δεν με πειράζει. Άμα μου πέσουν, μου πέσανε. Άμα σου αρέσει το ίσιο, καλά κάνεις και το ισιώνεις. Όχι όμως κάθε μέρα, θα τα κάψεις. Τραβάω λίγα, ναι, μαλάκια από μπροστά. Τους δημιουργώ λίγο όγκο και βάζω το πεταλουδάκι μου. Το ποιο? Σαβίνα, λέγε τι έπαθες. Καλέ, θα πνιγεί. Αυτό είναι το καθημερινό μου χτένισμα. Με την τζακφινιά του. Ναι, ναι. Ελπίζω να σας άρεσε. Κλαίει. Σκουπί σου. Α, δεν έχει κάτι. Έλα. Μισό λεπτό να συνέλθω γιατί κλαίω. Συγκινήθηκες, ε? Πεταλουδίτσα. Όχι. Πεταλουδίτσα. Πώς να την πει? Είμαι στο σαφάρι. Συγκίνησε το χτένισμα. Για να δούμε τι θα γίνει με τον ντύσιμο. Αυτό είναι ένα πρωινό ντυσιματάκι, πολύ εύκολο φόρετο. Αν μη τι άλλο. Για να πάω σούπερ μάρκετ, τίποτα ψώνια, έτσι γύρω γύρω εδώ. Δεν επεκτείνομαι με αυτό το ντύσιμο. Πού να πας? Και σκίσιμο, και δαντέλα, και δίχτυ από πάνω. Υπερβολή, και μέσα από το δίχτυ και άλλη δαντέλα. Υπερβολή. Μεμονωμένα τα κομμάτια ίσως να ήταν ωραία, αλλά ο συνδυασμός αυτός όλος μαζί δεν μου αρέσει. Θα έπρεπε να κρατήσεις πιο ήσυχο τουλάχιστον να μην φοράγεις παντελόνι με δαντέλα και στρασάκι από κάτω. Η τσάντα μου είναι στο χρώμα του πάγου, το πεπαγί που λέω. Γαλιστή.
Το πεπαγί δεν το έχω ξανακούσει, αλλά από την άλλη χθες μου έμαθε στο ταχυνί, οπότε έχω πολύ δρόμο μπροστά μου. Εγώ ήξερα το κοκαλί. Τι είναι αυτά, Τζένι, πού τα βάζεις? Το απογευματινό μου ντύσιμο συνδυάζεται από ένα τζιν παντελόνι, πλατφόρμες με σκηνή και ένα μπλουζάκι μπροστά με πούπουλα που λέγει ανιψιά μου και από πάνω ένα κιμονό με κρόσια στο τελείωμα, μανίκια και περιφέρεια. Μου τα έχεις κάνει σαλάτα, Τζενάκι. Και κιμονό με κρόσι και μοτίβα και βολάν και αστέρια και. Το μόνο που μου αρέσει το look αυτό είναι οι υπέροχες παντρίγες σου, η πάρα πολύ ωραία και απλή τσαντούλα σου και το ζεστό σου χαμόγελο. Όλα τα άλλα σε παχαίνουν. Από αυτό το σύνολο μου αρέσουν όλα, ιδιαίτερα οι πλατφόρμες, τις αγαπώ, τις θέλω κι εγώ. Τι θα έδιωχνες? Θα έδιωχνα μόνο τα αστεράκια από το τζιν και το κουκλάκι από την τσάντα. Με αυτό το ντύσιμο πηγαίνω για καφεδάκι, καμιά βόλτα με τις φίλες μου στην παραλία και γενικά το παίρνω μαζί μου και στις διακοπές μου το καλοκαίρι. Το τζιν πάρα πολύ νεανικό, ξεβαμμένο με αστεράκια, νομίζω ξεπερασμένο πλέον από τη μόδα. Το τοπάκι ωραίο με κρόσια, αλλά νομίζω ότι είναι πιο βραδινό. Η πλατφόρμα καλή, απλή, κλασική. Και το τσαντάκι με το κουκλάκι πάνω, γιατί? Για να πάμε στο επόμενο. Πότε το βάζεις, Τζένι? Αυτό είναι ένα βραδινό μου ντύσιμο και το κάνω περισσότερο όταν είναι να βγω για ένα ποτάκι ή να φάω κάτι. Πάρα πολύ ωραία έξω τα ομάκια, έχεις και πολύ ωραία επιδερμίδα. Θα το ήθελα έναν αέρα λίγο πιο φαρδί. Όχι τόσο στενά τα παντελόνια, κορίτσια, όταν έχουμε καμπύλες. Είναι λάθος. Τι φοράς συνήθως? Δεν έχω κάποιο στυλ στο ντύσιμο. Τα φοράω όλα. Απλώς επικεντρώνομαι περισσότερο στα σκούρα χρώματα. Ακόμα δηλαδή και χειμώνα θα μπορώ να βάλω κάτι φούξια, κάτι ροζ, κάτι ασημί, κάτι λευκό, δεν με πειράζει καθόλου. Και πολλές φορές έχει σχολιαστεί και μου λένε ότι μέσα στο χειμώνα έφερε την άνοιξη. Ωραίο αυτό το σύνολο, το έχει συνδυάσει αρμονικά, δεν έχει τόση πολύ πληροφορία όσο τα προηγούμενα, είναι οκ. Okay. Τι λέτε, πάμε στο σαλόνι να δούμε τι λένε τα κορίτσια? Κορίτσια, εμένα αυτό που μου τράβηξε την προσοχή από την ντουλάπα της Τζένις ήταν το ασημένιο τζάκετ με τη ροζ γούνα. Νομίζω ότι ήταν πολύ κεντρικό και νεανικό για την ηλικία της. Νομίζω ότι ήταν λίγο υπερβολικό, θα έλεγα. Ιδιαίτερα για βραδινές εμφανίσεις, εγώ δεν θα προτιμούσα τη ροζ γούνα στο γιακά. Ένα το πρωί. Και σε συνδυασμό με τα παπούτσια. Τα παπούτσια ήταν, νομίζω, το απογείωσαν. Ναι, σίγουρα. Η Τζένι Τζένι αναχωρεί με το Βανάκι Βανάκι του Shopping Star και τον Αλέξανδρο το Μέγα για να κατακτήσει άλλες αγορές στα βάθη της οικουμένης. Εντάξει, εντός λεκανοπεδίου εννοώ. Μπορώ να έχω το φάκελο, παρακαλώ. Τρελαίνομαι για το δικτυωτό σου. Μαρούσι πέθηκε. Σ' αρέσουν? Θα το ήθελα πάρα πολύ να πάω στο Μαρούσι να ψωνίσω. Δεν είναι από τις περιοχές που επιλέγω μόνη. Με παρέα. Αλλά τώρα, εντάξει, ήταν μέσα στις επιλογές μου, δηλαδή ήθελα πάρα πολύ, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Καλά, ντε. Είδες που σου έτυχε, αν έχεις τύχη διάβαινε. Ο χρόνος θα σου φτάσει? Ο χρόνος είμαι σίγουρο ότι θα μου φτάσει, γιατί επιλέγω πάρα πολύ γρήγορα τα ρούχα ναι. που θέλω. Τώρα, εντάξει, αν σε κάτι πάω λίγο πίσω, δεν πειράζει, ας μην χτενίσω τα μαλλιά μου, έτσι κι αλλιώς δεν έχω να κάνω και τίποτα. Οκ, Τζένι, πιες μια γουλιά να δροσιστείς και φεύγουμε. Άντε ακόμα. Έφτασα Μαρούσι, τρέχω να προλάβω για τα ρούχα για το VIP party μου. Η 50χρονη γραμματέας ιατρίου και πρώην ΜΕΑ από τον Πειραιά σήμερα ανακαλύπτει τις αγορές του Αμαρουσίου και της Πεύκης με στόχο να αγοράσει ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και να πάει και κομμωτήριο, γιατί είναι καλεσμένη σε VIP party. Όλα αυτά μέσα σε 3 ώρες και με 400 ευρώ. Πάμε, Τζένι! Πολύ χαλαρή σε βλέπω. Την ξέρεις την περιοχή γι' αυτό, αφού δεν έχεις έρθει μόνη ποτέ? Άντε, καλή αρχή! Γεια σας. Θα ήθελα ένα συνολάκι για ένα VIP party. Έλατε να δούμε. Πάμε στο χώρο των VIP. Δεν θα ήθελα σε κάτι ρηχτό. Α, γιατί? Σας
αυτό το χρωματάκι. Δεν θα ήθελα κάτι τόσο βαρύ, θέλω κάτι πιο αέρινο. Όλο όχι μου είσαι, Τζένι. Εκπληκτική. Αυτό είναι φόρεμα. Φόρεμα. Πώς το κοιτάς έτσι. Ωραία. Να πω το φόρεμα. Κάνει μέση. Όχι, όχι, όχι. Να πάρω αυτό. Ναι. Χρώμα. Το ροζάκι. Τι λες. Τι άλλο θέλεις. Έχετε κάτι να συνδυάσω αυτό, παντελονάκι. Φέρω και ένα τοπάκι από μέσα. Σε ψήνει. Αυτό είναι το νούμερό μου. Είναι διπλωμένο, ναι. Ναι. Δεν νομίζω να μου κάνει, αλλά εν πάση περιπτώσει. Τα πήρε. Είναι διπλωμένη. Κλαίω. Εντάξει. Σε έπεισε. Και φέρτε μου και ένα τοπάκι για από μέσα, επειδή για είναι... μέσα αυτό. Ναι, λίγο μισό λεπτό. Δεν άκουσα τι είπε. Εγώ ετοιμάζομαι και μου το φέρω. Α, εντάξει, έγινε. Τι έβαλε. Ω, μπεμπέκα. Ωραίο φορεματάκι. Έχει εδώ μπροστά την παγετούλα. Χαλάρωσε τους ώμους σου. Πίσω, εντάξει. Με τονίζει λίγο. Ναι στην παγέτα στο VIP party, ναι στη λάμψη και στην μπρίλια, αλλά το συγκεκριμένο δεν σου πάει. Μου κάνει λίγο γάμος, μου κάνει λίγο βάφτιση, μου κάνει λίγο ρεβεγιόν. Έχει τη λάμψη για ένα VIP party, απλώς δεν μου στρώνει καλά επάνω μου. Μου αρέσει το χρώμα, μου αρέσει το στρας μέσα, αλλά δεν πιστεύω ότι σε κολακεύει ιδιαίτερα. Ίσως κάτι με μανίκι και δεν μου αρέσουν και τα υφάσματα που πέφτουν μπροστά, πιστεύω ότι σου δίνουν όγκο. Εντάξει, μια χαρά είναι και οι διαφάνειες, δεν έχω θέμα, απλώς δεν μου στρώνει καθόλου καλά στην περιφέρεια. Διχασμένη προσωπικότητα το φόρεμα. Νόμιζα η Τζένι. Ροζ με χρυσό, παγέτα, δεν μ' αρέσει, δεν ξέρει τι θέλει να είναι. Και δεν σοκολακεύει καθόλου. Το τοπάκι. Ευχαριστώ. Και χάθηκε πίσω από το παραβάν. Έχουμε και λέμε. Καλό είναι αυτό. Κι εγώ αυτό είπα. Εντάξει, έχει και το μανικάκι, μου κρύβει λίγο το χεράκι. Το συγκεκριμένο δεν έχει τη λάμψη για ένα VIP party, αλλά δεν χρειάζεται να έχει και πάρα πολύ λάμψη. Αυτή του νίκη είναι πάρα πολύ καθημερινή. Για να μπορείς να τη φορέσεις σε VIP party. Αυτό το σύνολο δεν έχει λάμψη για το party. Είναι για μία απογευματινή, αντιβραδινή βόλτα για φαγητό. Το μπούστο πιστεύω ότι είναι το δυνατό μου σημείο. Και μ' αρέσει που έχει το άνοιγμα εδώ. Και? Και το αναδεικνύει το στήθος μου. Σταμάτα! Πιστεύω ότι οι φωτογράφοι θα βρουν θέμα σχολίασης. Για μία επίσκεψη κυριακάτικη στο χωριό, καλό είναι. Κυριακή στο χωριό. Δεν έχει καθόλου λάμψη, δεν είναι για VIP. Η Ειρήνη τα λέει τσεκουράτα. Αλλά η Τζένι συνεχίζει ακάθεκτη, τρέχοντας στους πεζοδρόμους του Μαρουσίου. Τρέξε, τρέξε, Τζένι. Έτσι, μπράβο. Τι φοβάται, μην χαλάσει το μαλλί. Μήπως χάθηκες, να βάλω GPS. Α, εντάξει, πάλι καλά. Εδώ είμαστε. Γεια σας. Γεια σας. Και χαρά σας. Θα ήθελα ένα συνολάκι για ένα VIP party. Την τρέλανες. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που είδα απ' έξω από τη βιτρίνα σας. Αν υπάρχει και στο νούμερο. Ναι, το συγκεκριμένο θα το δούμε. Και μετά μπορούμε να δούμε και σε φορεματάκι. Αν θέλετε. Να δούμε μια ματιά. Να δούμε μια ματιά. Όχι, όχι, δεν θέλω με τόσο πολύ μπαγκέτα γιατί παχαίνει. Η μπαγκέτα όντως παχαίνει. Καθόλου και είναι και σκούρα, είναι πολύ όμορφο. Δεν δείχνει. Κάτι άλλο. Μη χολοσκάς. Όχι, όχι. Υπάρχει κάτι σε τέτοιο. Εντάξει, αν είναι, δώστε μου αυτό το μπλε να το φορέσω να δούμε πώς πέφτει πάνω μου. Επειδή σας έχω εμπιστοσύνη για αυτό που είπατε. Γλυκούλα. Θα το δείτε. Όχι, όχι. Σε αυτό δεν έχει εμπιστοσύνη. Τζένι, γενικά στα ψώνια σου κάνεις πολλή ώρα. Ρωτάω. Γενικά είμαι δύσκολη στις επιλογές με τα ψώνια μου. Εντάξει, πιστεύω να μπορέσω να βρω κάτι. Και ο Θεός βοηθός. Εδώ έχουμε κάτι να συνδυάσουμε από πάνω. Ένα μαύρο μπλουζάκι θα σας έδινα σε αυτό. Λέτε. Ωραία. Απλό για να δώσουμε έτσι. Ωραία, δώστε μου ένα μαύρο μπλουζάκι. Ωραία. Τι το κοιτάς. Αυτή εδώ είναι το νούμερο μου. Όχι. Ω, κρίμα. Υπάρχει αυτή εδώ. Ναι. Έχει το βέτης και υπάρχει και η δαντελίτσα. Δώστε μου αυτή και δώστε μου τη δαντελίτσα. Και η δαντέλα είναι ελαστική. Όχι, είναι σταθερή. Δεν νομίζω να μου κάνει. Όχι, λέτε. Τι νούμερο. Όχι, είναι όχι, όχι, έξτρα λάτσο. Επόμενο. Μας έχει τρελάνει. Περνάει η ώρα. Μετά έχει και σε αυτή τη δαντέλα, ξέρω. Όχι, όχι, είναι πολύ. Πολύ τι.
Πες μου, παιδί μου. Μου τι δίνετε λίγο. Είναι εντάξει το νούμερο. Ναι. Όχι, είναι medium, αποκλείεται. Είναι μεγάλη φόρμα σε αυτό. Θα μου είναι στενό, δεν το θέλω. Θα μαλώσουμε. Ωραία, θα σας κάνει. Ωραία, εντάξει. Έλα, σου κάνει κομπλιμέντο και δεν το θέλεις. Κλασική διαφωνία γυναικών με γέλιο. Δεν ξέρω από μέσα τους τι λένε. Βγάλετε μου και αυτό τις βιτρίνες. Αν είναι στο νούμερο, μη σας ταλαιπωρώ τσάμπα. Γιατί αν είναι large και τέτοια δεν μου κάνει. Έξτρα large. Πού θα έχει λαστιχάκι. Ωραία. Το μπλουζάκι τι νούμερο είναι. Είναι μέχρι large, αλλά είναι ελαστικό. Εγώ σας είπα, αν σας ταλαιπωρώ. Όχι καλέ. Για σένα είμαστε εδώ. Να σου δώσω και τα ρούχα από τη βιτρίνα. Α, επιμένει κυρία. Ορίστε. Ευχαριστώ πολύ. Για να δούμε. Μα σου έκανε τελικά, ε! Τι λες? Ναι, είναι υπέροχο. Είναι φανταστικό. Σαν και σένα. Δεν έχω λόγια. Είσαι των έργων. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Θεωρώ ότι είναι το φόρεμά σου. Όχι σκέτο όμως, θέλει σακάκι. Να σηκώσει τα μανίκια, μαύρο σακάκι, μαύρο ωραία πέδιλα. Πολύ cool. Έχει όλο παγέτα και πίστευα ότι θα με παχαίνει. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Σωστή επιλογή της κυρίας που μου το έδωσε. Δεν την άκουγες όμως. Και τα μάξι τα φορέματα μου αρέσουν πάρα πολύ. Ναι. Γιατί πιστεύω ότι δίνουν ύψος. Όχι ότι το έχω και ανάγκη, αλλά εντάξει. Όσο πιο ψηλή, τόσο καλύτερα. Μπράβο. Μ' αρέσει η παγέτα, μ' αρέσει η λάμψη που δίνει χωρίς να είναι κάτι πολύ φανταχτερό. Μ' αρέσει το χρώμα. Το κόψιμο νομίζω σε κολακεύει, αν και το βρίσκω λίγο πιο νεανικό, είναι κάτι που ξέρω ότι σου ταιριάζει εσένα προσωπικά. Λίγο βρε παιδί μου, μου πάει σε κόκκινο χαλί και όχι τόσο σε πάρτι. Στο shopping γιατί ήρθες? Στο shopping star ήρθα γιατί μου αρέσουν τα φώτα, τα glitter, η μόδα και ήθελα να το ζήσω από κοντά, γιατί όταν ήμουν μικρή, ναι, δεν μπόρεσα, δεν είχα τη δυνατότητα να γίνω φωτομοντέλο. Οπότε ας το ζήσω για μια εβδομάδα. Τζένι μου, αν επιλέξεις αυτό το φόρεμα, θα είσαι όντως για μια εβδομάδα μοντέλο. Μοντέλο για μια εβδομάδα, λοιπόν. Μίλησέ μου. Top model. Ω, φανταστικό. Μάξι φούστα, η οποία είναι έτσι ανάλαφρη και ακολουθεί τις καμπύλες σου και δεν τις γράφει, με πάρα πολύ ωραίο top από πάνω, το οποίο σε σμιλεύει, σου κάνει ένα bondage effect. Που μας αρέσει πολύ, είναι τέλειο το χρώμα για σένα. Γενικά, μ' αρέσεις πάρα πολύ έτσι, Τζένι, πάρα πάρα πολύ. Να σας ρωτήσω κάτι, μήπως έχετε καμία ζωνούλα για να το δέσω εδώ να μην φαίνεται ότι χωρίζει η φούστα με την μπλούζα? Πετάει έξω, ε. Άστε τη ζώνη, δεν χρειάζεται καμία ζώνη. Ήδη το top είναι μεσάτο και κάνει τη δουλειά του μια χαρά. Ναι, πραγματικά, αυτό το σετ είναι μέσα στις επιλογές μου. Ένα σετ για φίλημα. Τέλειο. Γεμάτο γκλίτερ. Γεμάτο γενικώς. Ούλιες. Νομίζω θα γίνει χαμός στο πάρτι που θα πάω. Δεν ταιριάζουν, σου λέω, οι υφές μεταξύ τους. Η ζώνη είναι πολύ πιο πρόχειρη από ότι είναι όλο το υπόλοιπο. Στην Ειρήνη θα αρέσει σίγουρα, πιστεύω, γιατί είναι το χρώμα της, το γκλίτερ. Τι άλλο είναι? Γενικά είναι κάτι που λαμπυρίζει και της αρέσουν. Είναι φανταστικό, μου αρέσει όντως πάρα πολύ. Πάρ' το και φύγε. Oh. Τζένι. Η φούστα δυστυχώς δεν μου κάνει. Όπα. Παραλίγο. Η μπλουζίτσα με τα πολλά μου αρέσει πολύ. Δίνει έτσι όγκο εδώ, χαριτωμενιά. Αλλά εντάξει, τώρα εφόσον δεν μπορούμε να τη συνδυάσουμε με τη φούστα, έχετε κάποια άλλη φουστίτσα να δοκιμάσω? Δυστυχώς δεν έχω κάποια άλλη φουστίτσα. Δεν έχετε στο νούμερό μου. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό πως θα ταιριάζει σε ένα VIP party. Η φούστα είναι όχι αδιάφορη, είναι, δεν είναι. Είναι ή δεν είναι? Βγάλτε την. Και η μπλούζα επίσης δίνει όγκο και δεν προσφέρει τίποτα απολύτως. Αντιμετωπίζω συχνά επιθέσεις θαυμαστών. Ρούχα που δεν μου κάνουν στο νούμερό μου. Α. Αλλά εντάξει, δεν με πειράζει, κάτι θα βρω. Τόσο ωραία όμορφα κομμάτια υπάρχουν. Δεν πειράζει, τα πάχη μου, τα κάλλη μου. Να αγαπάς το σώμα σου έτσι όπως ακριβώς είναι. Αρκεί να έχεις μια ωραία υγιεινή διατροφή για τη υγεία πάνω απ' όλα, ε! Μα τι χαμογελαστό κορίτσι είσαι εσύ! Η χαμογελαστή πυρεώτησα με το άσπρο γκρίζο, δεν ξέρω τι χρώμα είναι ακριβώς μαλλί, φεύγει από το δεύτερο μαγαζί με ρούχα και τρέχει για το επόμενο, αφού είναι καλεσμένη σε VIP party. Πήγα κι εγώ σε ένα VIP party το Σαββατοκύριακο. Ήταν στην ετήσια εμποροπανήγυρη Κατσικότριχας στο Γιδά. Μιλάμε για τρελό happening. Ο σεφ είχε γίδα βραστή. Γεια σας.
Θα ήθελα, δεν έχω καταλήξει ακόμα. Δεν ξεκινάμε καλά. Ένα σινολάκι, ένα φουστάνι, δεν ξέρω ακόμα, δεν έχω αποφασίσει. Για VIP party. Γενικά είναι αναποφάσιστη όπως βλέπετε. Αυτό εδώ θα μου άρεσε. Ναι. Τι άλλο? Παίρνω αυτό. Πάρτο. Αυτά μετά είναι νεκτογόνατο. Όχι, δεν θέλω στο γόνατο, όχι. Το άσφαξε στο γόνατο. Θα πάρω και αυτό. Τι έχει αυτό? Αυτό έχει το δικό του παντελόνι. Αυτό ζακετάκι δεν είναι? Ζακετάκι είναι. Και γίνεται και μπλουζάκι. Και από πόνι, αλλά το αφήνει κυρίω ανοιχτό. Ναι, οπότε. Η κατσικότριχα που λέγαμε. Τι άλλο? Σε αυτό εδώ υπάρχει, στο νούμερό μου, επειδή το είδα που είναι σετάκι. Ωραία. Πάρτοντε. Τι σκέφτηκες? Λοιπόν, θα πάρω και αυτό. Ναι. Αν μου δώσετε το νούμεράκι, μην πάρω το μικρό. Ωραία. Και δώστε μου. Και σώστε μου. Το βόλιο αυτό, όχι, να μείνει από μέσα. Όχι, όχι, το δέρμα δεν το πολύ σημαίνει. Έχεις αλλεργίες. Και αυτό το λεοπάρ. Αγαπημένο το λεοπάρ για μένα, απλώς δεν θέλω να είναι πολύ κοντό. Θα το δω επάνω μου πώς θα πέσει. Ευχαριστώ. Τι λέει? Όμορφο. Είναι ιδιαίτερο. Έχει τις πουλιές μπροστά, τα φουντάκια και δείχνει αυτό έτσι το σειρμάτινο το στυλ. Μου αρέσει πάρα πολύ. Σε στρογγυλεύει, σε μαρκάρει, δεν σου πιάσει τους ώμους, το χρώμα δεν σε κολακεύει, σε κατεβάζει. Γενικά δεν είναι το ρούχο αυτό για σένα, είναι για άλλη γυναίκα. Μ' αρέσει το μαύρο με το χρυσό πολύ και το ασημί. Γενικώς μου αρέσουν τα έντονα χρώματα. Όταν επιλέγω κάτι σε σκούρο, πάντα θέλω να έχει πάνω χρυσό ή ασημί για να δίνει λάμψη. Στη Σαβίνα. Στη Σαβίνα πρέπει να τη αρέσει αυτό το κομμάτι. Είμαι σίγουρη δηλαδή ότι θα τη αρέσει. Oh. Έχει έτσι ένα ιδιαίτερο στυλάκι. Μ' αρέσει η ιδέα το σετ. Θα ήθελα να σε δω ίσως με κάτι. Κάτι. Παρόμοιο. Αλλά δεν μ' αρέσει το παντελόνι, το πώς είναι πίσω και θα ήθελα ίσως κάτι από πάνω. Κάποιο σακάκι, κάποιο πανωφόρι σίγουρα. Με τη Χρύσα εντάξει, δεν έχουμε κάτι κοινό. Είναι διαφορετικός χαρακτήρας. Έχει το οικογενειακό το στυλ. Οκ, εγώ εντάξει, είμαι αλλού. Έχω οικογένεια, οικογενειακό στυλ έχω. Δεν είναι κακό αυτό. Πόσο χρόνο έχω? 1 ώρα και 18 λεπτά. Α, πάρα πολύ ωραία. Δεν προλαβαίνω τίποτα άλλο να κάνω. Μόνο να ψωνίσω. Να την ψωνίσεις. 1 ώρα και 18 λεπτά. Δεν θα προλάβεις. Μια χαρά προλαβαίνει να βάλει μια προβιά. Μπε. Α, εξαιρετικό. Για το πανωφόρι μιλάω, είναι φανταστικό. Δεν νομίζω ότι ταιριάζει με το φόρεμα. Θα ήθελε κάτι πιο σκούρο και να μην κάνει τα πορτοκαλί και τα κίτρινα μέσα. Μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ το σακάκι με τα μπροκάρ λουλούδια και τα φτερά. Τρελαίνομαι. Όμως, όχι με φόρεμα από μέσα. Το θέλω με σίγκαρετ μαύρο καλοραμένο παντελόνι και από μέσα ένα απλό λευκό τοπ ή ένα απλό μεταξωτό πουκάμισο. Οι φουντίτσες είναι τέλειες και μου αρέσουν πάρα πολύ. Κούνατες. Εντάξει, κάποιοι φίλοι θα με πούν και κότα, αλλά δεν πειράζει. Μ' αρέσει πολύ. Όχι και κότα, είπαμε. Στο φωκάμιλος είσαι. Γέλα με το αστείο σου. Το φορεματάκι συμπαθητικό θα έλεγα. Γιατί με διαγράφει κιόλας και εντάξει δεν... Δεν είναι του γούστου μου και αυτό όλο το χρωματιστό που κάνει μέσα. Το φόρεμα δεν νομίζω ότι σε κολακεύει ιδιαίτερα. Δεν μου αρέσει πάνω στο στήθος και δεν μου αρέσουν και τα ραντάκια. Σαν κόψιμο όμως γενικά μου αρέσει πάνω σου. Μου αρέσει πώς το βλέπω. Επόμενο. Είμαι μια γαζέλα. Μαύρη. Πολύ όμορφο φόρεμα. Γαζελέ. Με ωραίους χρωματισμούς, λευκό. Το έφτιαξα πιστεύω. Εσύ. Πολύ όμορφο φόρεμα. Για παρουσίαση αρώματος θα είναι τέλειο πιστεύω για το VIP party μου. Αλήθεια? Εντυπωσιακό, με ένα ψηλό έτσι πέριλο από κάτω μαύρο. Τζένι μου, γιατί να το βάλεις αυτό το ρούχο? Η ασυμμετρία σου προσθέτει όγκο. Το τελείωμα έχει δαντέλα. Το αμπύρ δεν σε κολακεύει. Φλιαρία φασαρία τόσο πολύ που κουπάθηκα, βοήθησαν τα αυτιά μου. Δεν θέλω να μου το βάλεις αυτό το ρούχο, σε παρακαλώ. Μου αρέσει πάρα πολύ που έχει την πλούσια δαντέλα στο κάτω μέρος του. Α. Γιατί η δαντέλα πιστεύω φέρνει ερωτισμό στη γυναίκα. Τζένι μου, μόνο ερωτισμό δεν σου δίνει αυτό το φόρεμα. Το πήρες όλο εσύ. Δαντέλα, μαύρο, άσπρο, πολύ κοντό μπροστά, πολύ μακρύ πίσω. Βγάλ' το.
Πολλοί θα με λέγανε kids. Άσχετη. Αλλά εμένα μου αρέσουν πολύ οι πουλιες, οι δαντέλες. Γενικά οτιδήποτε πολύ. Kids. Πάρα πολύ. Προσωπικά, αν και δεν είναι του γούστου μου, μπορώ να σε φανταστώ με κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι το κόψιμο κολακεύει πάρα πολύ τα πόδια σου, σου πάει εξαιρετικά. Νομίζω ότι είναι κάτι που είναι εσύ. Τζένι, εσύ! Κάτι δεν πάει καλά. Μήπως το έχω βάλει λίγο ανάποδα. Ναι, το έχεις βάλει ανάποδα. Α, γιατί δεν μου το λέτε, ντραπήκατε. Δεν πειράζει. Για να γελάσουμε. Θα το αλλάξουμε. Για το μουρλοκομείο είμαι. Μήπως το κάνεις για να μην σε ματιάσουν. Το ακούσαμε και αυτό. Πριν καλύτερο ήταν. Πολύ ωραίο κομμάτι, με το τελείωμα κάτω τη δαντελίτσα που τη συμπαθώ πάρα πολύ. Ναι. Το λεοπάρ που είναι το αγαπημένο μου. Αδερφούλα μου, το βρήκα πάλι το λεοπάρ μου, είδες. Συντηρητικό για σένα, ναι. Δεν μου αρέσει που κλείνει έτσι εδώ πάνω στο λαιμό και κάνει σαν κύματα. Σαν σύνολο δεν μου αρέσει. Το βελούδο αγαπημένο μου. Γιατί? Γιατί είναι ζεστό και μπορώ να πω και ερωτικό ύφασμα. Και μαζί με τη δαντέλα δημιουργεί μια πολύ ωραία αίσθηση. Σου δίνει πάρα πάρα πολύ όγκο. Ωραία ντραπέ επάνω και έχει τρουά καρμανίκι. Όμως το μοτίβο δεν σου πάει καθόλου. Αν αυτό το φόρεμα με το ίδιο πατρόν, το ίδιο μήκος, το ίδιο μανίκι ήταν πράσινο σμαραγδί, θα ήταν θεϊκό. Πόσο χρόνο έχω? 1 ώρα και 3 λεπτά. Α, τέλεια. Πίνω καφέ και συνεχίζω. Χαλαρά. Δεν νομίζω. Τζένι, πάμε γρήγορα. Πρέπει να αποφασίσεις τι θα φορέσεις στο VIP party. Τι έγινε, χάθηκε? Σας οφείλω 170 ευρώ. Oh, σπάταλη. Ορίστε, σας ευχαριστώ πολύ. Ορίστε τα ψώνια σας. Σπασίμπα. Ευχαριστώ πολύ και από εσύ σας. Καλό χειμώνα να έχετε. Ευχαριστώ και καλές δουλειές. Αμαύρε, Τζένι. Καλό χειμώνα. Πα, 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 πα. Μοιράζει χαμόγελα εδώ στο Μαρούσι. Η 50χρονη γραμματέας από τον Πειραιά έχει ήδη αγοράσει τα ρούχα της και πρόκειται να δει και τα παπούτσια που θα συνδυάσει με το υπόλοιπο σύνολο, αφού είναι καλεσμένη σε VIP party. Να σκάσετε οι υπόλοιποι. Ρέλα, ζητάνε και πολύ τρία. Γεια σας. Θα ήθελα να πάμε λίγο γρήγορα γιατί δεν έχω χρόνο. Και θα ήθελα να δω ένα πέδιλο ή κάτι σε γόβα, χρυσή. Ναι. Ή μαύρη λουστρίνη, αλλά να έχει τετράγωνο τακούνι. Δεν θέλω το καδρονέ. Τι λες της κοπέλας? 41. Κοιτάξτε, τα 41 που μας έχουν μείνει είναι αυτή η σειρά εδώ που βλέπετε, δύο σειρές. Είτε γόβα, είτε σε πέδιλο, χαμηλό και ψηλό τακούνι. Είναι καδρονέ. Να δω τότε λίγο αυτή είναι την παντόφλα. Δες την παντόφλα. Και... Μίλησέ μου. Και θα πάρω και αυτό το φούσο. Α, μπράβο. Δεν σε βλέπω ενθουσιασμένη όμως. Είστε με αυτό. Ναι, ευχαριστώ. Για δες. Αχ, μωρέ, έχει και κόσμο στο πόδι. Σε ξουλιάρα. Τι σου λέει? Όμορφο περιλάκι. Μου δείχνει πάρα πολύ ωραίο το πόδι μου. Μα είναι ωραίο. Ευκολοφόρετο με τον τετράγωνο τακουνάκι. Ωραίο περιλάκι με χαμηλό τακούνι, μαύρο, απλό. Καθημερινό όμως πάρα πολύ. Δεν είναι για baby party. Πιστεύω με το σύνολό μου ότι ταιριάζει απόλυτα. Γιατί? Γιατί θα είναι για κάθε ώρα και όμορφο. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το παπούτσι. Αν έχεις επιλέξει αυτό που θα ήθελα εγώ, ταιριάζει full, πάρτο, σου πάει. Σ' αρέσει? Μ' αρέσει. Τα τρούξ εντάξει, είναι πάρα πολύ μικρά, δεν χτυπάνε έντονα. Αχα. Και δίνουν έτσι λίγο τσακπινιά στο παπούτσι. Γιατί όχι? Τα τρόξ το βοηθάνε, είναι απλό, άνετο και σου πάει. Κάτι σε πιο λαμπερό. Τι βλέπεις? Όμορφη παντοφλίτσα, λαμπερή, πηγαίνει με το σύνολο που έχω επιλέξει. Πασούμι. Και για το πάρτι νομίζω ότι θα είναι κάτι extreme και το τακουνάκι της πάρα πολύ ωραίο. Θα είναι κάτι διαφορετικό. Υπέροχο το μιούλ, μ' αρέσει που είναι μεταλλικό, μ' αρέσει που είναι φίνο, κλασικό και φυσικά μπορείς να πας σε VIP party βράδυ με μιούλ, εννοείται. Είναι άνετα,
Είναι μαλακά πάρα πολύ, φαίνεται άλλωστε και στην υφή. Το πιασες. Και ναι, θα μπορώ να χορέψω μέχρι το πρωί. Δεν τρελαίνομαι, δεν το βρίσκω και λάθος όμως. Προσωπικά δεν θα το διάλεγα, αλλά εξαρτάται και με τι θα το συνδύαζες. Έχει τη λάμψη που χρειάζεται για το VIP πάρτι μου. Είναι παντοφλίτσα, αλλά πιστεύω ότι θα γοητεύσω με παντόφλα γιατί μπορώ. Σου εύχομαι, Τζένι μου, να γοητεύσεις ακόμη και με παντόφλα. Εγώ όμως δεν μπορώ να φανταστώ με τι θα το συνδυάσεις και θα ταιριάξει. Και πάλι δεν το θεωρώ αρκετό για ένα VIP πάρτι. Ευχαριστώ. Α, νομίζω ότι αυτό είναι Τζένι. Τυφλώθηκα. Τρεις σειρές. Ωραίο παπουτσάκι. Λαμπερό, όμορφο. Αναδεικνύει το πόδι μου, μου δίνει ύψος. Όχι ότι μου λείπει, αλλά... Αλλά... Ακόμα πιο ψηλή. Υπέροχο πέδιλο. Πλεκτά λουράκια τύπου πλεξούδα. Χρυσό. Πάρα πολύ ωραίο. Οι πλεξούδες μου αρέσουν πάρα πολύ που έχει επάνω και ακόμα περισσότερο αυτή που έχει γύρω-γύρω στο τελείωμα που ξεκινάει η γάπα. Είναι πολύ όμορφο, πάρα πολύ όμορφο πέδιλο. Είναι υπέροχο, σου πάει πάρα πολύ ωραία, πρωτότυπο, ιδιαίτερο. Πώς το πάθες? Σου κάνει πολύ ωραίο πόδι. Αυτό. Μου αρέσει που λάμπει, δεν νομίζω όμως ότι κολακεύει ιδιαίτερα ή ίσως είναι μικρό. Τζένι. Πολύ όμορφα παπουτσάκια, δεν θέλω να τα βγάλω από τα πόδια μου, αλλά πρέπει. Μην τα βγάλεις. Πόσο χρόνο έχω? 33,5 λεπτά. Ω, εντάξει, μια χαρά είναι, θα φύγω και καβεδάκι. Ρέχα, δεν το βλέπω τον καφέ. Να σου τον πω καλύτερα, τον καφέ. Το φλιτζάνι σου λέει ότι αν δεν βιαστείς, δεν θα πας ντυμένη στο VIP party. Γεια σας. Χαίρετε. Θα ήθελα στο 41, 1941. Ένα παιδιλάκι που να έχει λουστρίνι ή σε χρυσό, ναι, με χοντρό τακούνι και λίγο πιο χαμηλό από αυτό εδώ. Άμα το έχετε όλο αυτό, μπράβο. Θέλετε αυτό υπάρχει στο 41. Αχ, πείτε. Μάλιστα, υπάρχει. Ωραία. Δόξα τω Θεώ. Δώστε μου αυτό. Ναι. Και τι άλλο θέλεις? Αυτό εδώ υπάρχει στο 41. Μισό λεπτάκι. Να επικοινωνήσουμε με την αποθήκη. Ναι, αποθήκη εκεί. Ναι, υπάρχει. Α. Ωραία. Δώστε μου και αυτό. Να το δοκιμάσω και να δω. Μπορεί να... Αλλάξεις γνώμη. Το περπατήσω. Είναι χοντρό το τακούνι. Εγώ σε είχα για ποιο λεπτά. Τα παπουτσάκια σας. Ευχαριστώ. Μας ευχαριστείς μετά. Δες αν είναι ωραία τώρα. Ωραίο πεντικιούρε. Χαμηλοβλεπούσα. Πάρα πολύ ωραίο παπούτσι, ταιριάζει πάρα πολύ με το σύνολό μου. Σαν μέγεθος νομίζω μου είναι καλό. Με το μάτι. Εντάξει. Το τακούνι πάρα πολύ άνετο, μαλακό. Αλλά γκουμούτσα. Μ' αρέσει πολύ και είναι και ιδιαίτερο. Είναι πολύ πρωινό αυτό το παπούτσι. Μαύρο άσπρο, χαμηλό πεδιλάκι, δεν είναι για βράδυ. Με αυτό το παπούτσι θα χόρευα τα πάντα. Λαμπάντα. Από μπλουζ, ταγκό, ναι, μέχρι δημοτικά. Κλαρίνα. Και μπλουζ και τάγκο και δημοτικά. Και τσάμικα, τα πάντα όλα. Δεν ξέρω σε τι VIP party θα πας, ποιοι θα είναι οι καλεσμένοι. Στο Γιώργο Μάγκα. Φαίνεται άνετο, εμένα δεν με ενθουσιάζει και τόσο. Δεν έχω το 41 στο χρυσό που μου ζητήσατε. Όχι, όχι, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Α, καθόλου δεν είναι μες στα θέλω. Θέλετε να δούμε κάποιο άλλο. Να ρίξω μια ματιά και να σου πω για κάτι άλλο. Τη γόβα εκεί επάνω που κάνει νιούντ με χρυσό την έχουμε στο 41. Ωραία, φέρε μου αυτή. Πληθυντικό, Τζένι. Σας έφερα και ένα κόκαλο. Θα μείνουμε κόκαλο. Ναι, για τη γόβα χρειάζεται το κόκαλο. Πολύ ωραία γόβα. Πιστεύω ταιριάζει πάρα πολύ με το σετ που έχω επιλέξει. Είναι πολύ ελαφρύ παπουτσάκι, μου αρέσει πολύ. Λίγο μεγάλη. Ροζ γκολτ γόβα, απλή. Έχει και ανάγλυφα μέσα. Λάμπη. Για χαρά. Πολύ μαλακό παπουτσάκι και το χρωματάκι το ωραίο με αυτή τη πίκλες που έχει μέσα δημιουργεί μια γυαλάδα, όχι πάρα πολύ. Πίκλες αγκούρι! Είναι πάρα πολύ όμορφο, μου αρέσει. Πίκλες τρώγονται κιόλας. Αν ήταν πίκλες θα ήθελα τώρα να φάω, να σου πω την αλήθεια. Ξύπνησες. Εννοείς πίξερς προφανώς. Το ίδιο είναι, μωρέ. Είναι ωραίες κομψές, έχουν ωραίο ύψος, καλή επιλογή, θα λάψει σίγουρα. Έφαγα κάτι πίξελς χθες, όνειρο. Ορίστε και το τρίτο ζευγάρι, αλλά πρώτα έχω κάτι για εσάς. Α, ωραία, να αφήσω τρεις κομψές εδώ. Έφερε κάτι πίκλες. Να είχαμε λίγες.
Χρήματα δεν θέλω. Είμαι okay. Λίγο χρόνο θέλω, αν γίνεται. Εύχομαι να σου τύχει ο χρόνος. Λέγε. Αριστερά, πάμε. Θα πάρω το δεξί. Βέρε στο δεξί. Σαβίνα σε έγραψε. 8 λεπτά. Yes! Τα. Είναι που δεν σε ενδιαφέρει ο χρόνος. Πόσο χρόνο έχω ακόμα? Ακόμα 24 λεπτά. Και 8 λεπτά μου τα βάλες. Εννοείται. Δεν θέλω δικής. Oh. Και 8 λεπτά. Καλάντε. Και 8 λεπτά. Τα κέρδισα. Παναγία μου. Εσύ μας έλεγες ότι με τη μία ώρα και τα 3 λεπτά θα πιεις και καφέ. Λούγκο. Και τώρα παρακαλάμε για 8 λεπτάκια. Και 8 λεπτά και 8 λεπτά. Και 8 λεπτά. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Σ' αρέσουν, δεν σ' αρέσουν. Αυτή είναι η Τζέννη. Ωραίο παπουτσάκι με τη χιαστία πάνω στον κοτοπιέ. Απλώς λίγο συντηρητικό μου κάνει. Δεν σου πάει πάρα πολύ αυτό το πέδιλο. Σαν να βγαίνει το νυχάκι σου λίγο παρά έξω. Κάνει λίγο λάτιν. Το τακούνι. Δεν μ' αρέσει πολύ. Είμαι extreme στα παπούτσια μου και. Όχι μόνο. Το συντηρητικό δεν μ' αρέσει καθόλου. Ούτε στα ρούχα μου, ούτε στα παπούτσια μου. Στους ανθρώπους. Ούτε στους ανθρώπους μ' αρέσει. Αλλά εντάξει, κάποιες φορές κάνω υπομονή. Σπόντα. Μπορεί και κάποιοι άλλοι να κάνουν υπομονή. Φαίνεται σταθερό στο πόδι σου, του ταιριάζει αυτή η λάμψη. Τόλμα το. Μαζί με την υπομονή. Πάμε, Τζέννη! Πάμε ταμείο να πάρουμε τα παπούτσια. Τι σας οφείλω? Είστε στα 35 ευρώ. Ορίστε. Ορίστε τα πραγματά σας και απόδειξή σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλές δουλειές και καλό χειμώνα. Ρε, με τον καλό χειμώνα μας έχεις κάνει την καρδιά περιβόλη. Να σου πω, το επόμενο μαγαζί έχει το όνομά σου. Εδώ είμαστε. Γεια σας. Καλώς την Άννα. Καλησπέρα. Να αφήσω κάπου εδώ λίγο τις τσαντούλες. Ωραία, ελάτε. Να μας ενοχλούν. Άσε, άσε. Να κοιτάξω, κλάτς τσαντάκι, χρυσό, ναι. Και λίγο γρήγορα γιατί δεν έχω πολύ χρόνο. Ωραία, ελάτε. Χρυσό, κλάτς, ένα είναι αυτό. Mm-hmm. Που είναι πάρα πολύ ωραίο, ανοίγει εύκολα έτσι και έχει και αλυσίδα μέσα. Όμορφο τσαντάκι, πολύ χαριτωμένο, με το βελουδάκι του μέσα το σκούρο για αντίθεση. Τι λες? Με το φιδάκι έτσι λίγο για να δημιουργεί. Ίντριγκες. Να μην είναι το ευθείο. Το με πιο. Τις μπαλίτσες επάνω για κουμπωματάκι. Πάρα πολύ όμορφο, μου αρέσει. Μ' αρέσει, γιατί φεύγει από τις νόρμες αυτού του κλασικού κλάτς που όλες αγαπάνε και διαλέγουν. Είναι λίγο πιο cool και σύγχρονο. Μου αρέσουν οι λάμψεις, μου αρέσει και το φίδι. Δεν τρελαίνομαι για το κούμπομα, αλλά πιστεύω ότι είναι μια σωστή επιλογή. Επόμενο. Και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Έχει πίσω το γκλίτερ, μπροστά τα πετραδάκια. Μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει λάμψει πολύ, σίγουρα τα στράνς θα φεγκοβολάνε. Και μου αρέσει πολύ γιατί η λάμψη είναι το αγαπημένο μου. Ωραίο τσαντάκι με πάρα πολλά στρασάκια, χρυσό. Έχει και ωραίο μέγεθος και επίσης αυτό που μπορείς να κάνεις στα VIP parties είναι να βάλεις κάτι total black, κάτι απλό. Και να το ντύσεις και να το κάνεις πιο party και VIP με τα πολύ έτσι κεντρικά αξεσουάρ. Μ' αρέσει. Διχασμένη προσωπικότητα και το τσαντάκι. Σταμάτα. Νομίζω πως και εσύ. Θέλω αν έχετε κάτι σε πέρλα, σκουλαρικάκι και κάτι για το λαιμό να δούμε. Ευχαριστώ, θέλω να σας δείξω. Ωραίο μαλλί. Πού μας πάει? Λοιπόν, είναι αυτό το οποίο είναι για το λαιμό, είναι μαργαριτά ρόριζα. Τι είναι? Ασί με επιχρυσωμένη η βάση του και έχει κολλιέ, σκουλαρίκι και δαχτυλίδι. Ναι, είναι πάρα πολύ όμορφο, μου αρέσει πάρα πολύ το μαργαριτάρι. Είναι υπέροχο δαχτυλίδι, το αγαπώ και σε μένα προσωπικά δίνει θετική ενέργεια. Σε σένα ειδικά. Δαχτυλίδι χρυσό με πέρλα, ωραίο. Ρε, δεν είναι λίγο μεγάλο. Νομίζω θα σου καταπιεί το δάχτυλο. Κάτι άλλο λοιπόν σε δαχτυλίδι, μπορώ να κάνω πρόταση. Ακούμε. Είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό. Α, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, ορίστε. Και αυτό είναι πολύ όμορφο. Έχει λάμψη. Πιστεύω ότι το χέρι μου θα ξεχωρίζει έτσι όπως θα. Με χαστούκιζες. Μιλάω και θα δείχνω. Ωραίο κοκτέιλ ring. Μ' αρέσει πολύ. Είναι ένα πολύ εντυπωσιακό δαχτυλίδι, πολύ λαμπερό. Φαντάζομαι αν θα το επιλέξεις δεν θα βάλεις άλλα κοσμήματα γιατί θα είναι too much. Θέλω κάτι σκουλαρικάκι με μαργαριταράκι αν έχετε. Ναι, ελάτε να σας δείξω. Να που θα δει κι άλλα.
Κάτι σε μαργαριτάρι είναι αυτό. Φοράω σκουλαρίκια για τρυπητά αυτιά, απλά δεν μου αρέσει ο γάντζος και θέλω να είναι σταθερό με καρφάκι επάνω στο λογό του αυτιού μου. Διαφωνώ, σε αυτό το σκουλαρίκι μου αρέσει ο γάντζος. Πειρατικός. Νομίζω ότι αν ήταν κουμποτό επάνω στο αυτί θα το έκανε πάρα πολύ βαρύ. Όμορφη επιλογή. Ωραία σκουλαρίκια, με περλίτσα, στρογγυλά, με βάση το χρυσό, μ' αρέσουν. Πόσο χρόνο έχω? 9 λεπτά και 10. Εντάξει, ίσα να πάρω τα πράγματά μου και να φύγω. Πάει ο καφές, πάνε τα κομμωτήρια, πάει το μακιγιάζ, το χάσαμε. Είναι τέλειο αυτό γιατί είναι και μικρό, δεν έχει όγκο μεγάλο και επειδή θα είναι και πάνω στο λογό του αυτιού μου, δεν θέλω να είναι έτσι μεγάλο και να έχει λάμψει. Περλάκια αγαπημένα. Κλασικά και για πάντα. Κόμψες πέρλες, αλλά διάφορες. Νομίζω ότι θα έχεις ήδη στην ντουλάπα σου. Όχι και στην ντουλάπα της. Θα ήθελα να μου δείξετε κάτι για το χέρι, για το λόγο ότι θα είναι γυμνό τελείως το χέρι μου. Ωραία. Μία πρότασή μου είναι εδώ. Είναι πολύ φίνο και ιδιαίτερο με το νόμισμα. Είναι ευρώ. Είναι πάρα πολύ όμορφο, που είναι και φέτος μόδα τα φλουράκια. Mm-hmm. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Τα νομίσματα στην τράπεζα, όχι στο χέρι. Τι είναι αυτό? Δεν μου κάνει πολύ βέιπι και πάρτι βραδινό, μου κάνει καλοκαίρι. Με ένα πολύ ωραίο έτσι αρχαιολογικό φόρεμα, λευκό. Δεν μου κάνει βέιπι πάρτι. Και να μου δείξετε λίγο και την αλυσιδίτσα. Ναι, ευχαριστώ σου. Έλατε να δείτε. Να τη δούμε. Ορίστε. Και αυτό είναι όμορφο. Έχει μία χοντρή αλυσιδίτσα από πάνω, καταλήγει σε αρκετά λεπτά από κάτω. Είναι όμορφο, είναι πάρα πολύ όμορφο. Και πιστεύω ότι θα ταιριάζει πάρα πολύ στο χέρι μου, έτσι να λαμπειρίζει από μακριά. Χρυσή χοντρή αλυσιδίτσα τύπου ταυτότητα. Μ' αρέσει καλύτερα γιατί μου κάνει πιο cool. Πολύ ωραίο βραχιόλι. Μου αρέσει που μπροστά έχει χοντρή αλυσίδα και πίσω ψηλές αλυσίδες. Εντυπωσιακό κομμάτι, πολύ ωραίο. Τι σας οφείλω? Ένα φιλί. Τα κοσμήματα είναι 210 ευρώ. Έχω 195. Κάντε μου μία καλύτερη τιμή γιατί θα βγω έτσι στην πασαρέλα. Δεν μπορώ να σας κάνω κάτι καλύτερο. Όχι. Γιατί δεν μπορώ. Ελάτε, για 15 ευρώ. Σας παρακαλώ. Τι χρήματα έχετε? 195 ευρώ. Εντάξει, θα σας τα αφήσω τόσο. Ωραία. Όσα είστε. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ είναι τα πράγματά σας, η απόδειξή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Θα ήθελα να δανειστώ λίγο τον καθρέφτη σας, λίγο να βάλω λίγο κραγιόν και λίγο make-up. Ευχαριστώ. Ελάτε να σας βοηθήσω. Ωραία. Πάλι καλά. Ελάτε. Τζέννη μου, θα βαφτείς μέσα στο μαγαζί. Πόσο χρόνο έχω? 2 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα. Πρώτη φορά γίνεται αυτό. Γουστάρω. Σε 2 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα, όχι VIP μακιγιάζ. Προσωπικά, ούτε μακιγιάζ για σούπερ μάρκετ δεν κάνω. Βάζω και λίγο make-up. Έτσι. Καλά, δεν βάφουμε έτσι. Απλώς τώρα. Ναι. Είναι ότι προλάβω. Βάλε και make-up να δούμε τι θα προλάβεις. Μια χαρά είναι. Αλλά τι ρίχνεις? Ρίχνω λίγο glitter για να δημιουργήσω λίγο λάμψη στα μαλλιά μου, αφού δεν πρόλαβα να τα κάνω κάτι άλλο. Λίγο πιπέρι, λίγο αλάτι. Να βάλεις γκλίτερ στο πολύ ξανθό μαλλί. Πού θα φανεί και πότε και πώς? 5, 4, 3, 2, 1. Τέλος! Νομίζω ότι τελικά το χρειαζόσουν το κομμωτήριο. Τώρα από το πρωί όλη μέρα με τα ψώνια, δεν ξέρω κατά πόσο αστραφτερή θα είσαι. Ας μείνουμε στο γεγονός ότι είχε μαζί της το γκλίτερ. Πάμε, Τζέννη! Έλαμψες. Τελείωσα με τα ψώνια μου. Είμαι κομπλέ. Το κομμωτήριό μου δεν το πρόλαβα. Δεν με πειράζει όμως. Καθόλου δεν με πειράζει. Δεν είχαν και γκλίτερ. Ήδη βάφτηκα και φτιάχτηκα μόνο. Με βοήθησε και μια κυρία. Άμα είναι πανέμορφος ο άνθρωπος. Κορίτσια, έρχομαι. Αποθεώστε με. Τζέννη μου, και χρόνο να είχες, δεν είχες χρήματα για το κομμωτήριο. Σωστή η Χρύσα. Έλα, Τζενάρα, μου μπες στη λιμουζίνα. Πρόσεχε με τη γεμίση γκλίτερ και με τα καθαρίζει ο Άλεξ. 3 ώρες το έπλαινε χτες. Για πες μου τώρα, πώς ήταν η εμπειρία? Ήταν τέλεια, ευχαριστήθηκα πολύ. Ήταν μια εμπειρία πρωτόγνωρη και μοναδική. Όλες έτσι μου λένε. Και αν δοθεί ευκαιρία, θα ήθελα όλες οι γυναίκες να περάσουν από αυτή την εμπειρία, γιατί ήταν πρωτοφανές. Υπέροχη. Θες να πιεις μια γουλιά να δροσιστείς και εμείς να πάμε στις αντιπάλους στο πλατό? Έχουμε να ακούσουμε εκεί. Εμένα μου άρεσε αυτό με τη σκούρα μπλε παγιέτα που ήταν μακρύ. Δεν ξέρω, σας άρεσε?
Και εμένα μου άρεσε πολύ. Νομίζω ήταν πολύ εντυπωσιακό πάνω της. Μ' άρεσε η λάμψη που της έδινε. Και με τα παπούτσια τα μαύρα που δοκίμασα θα μου άρεσε πολύ. Εγώ θα προτιμούσα να πάρει τη ροζ τουλίνη φούστα με το τοπάκι που έκανε λίγο ροζ. Τη ροζ. Ναι, της πήγαινε πάρα πολύ. Δυστυχώς με το χρόνο όμως δεν τα πήγε και τόσο καλά. Έλα. Παρόλο που είχε πει ότι ψωνίζει γρήγορα, είναι χαλαρή και θα τα προλάβει όλα συν τον καφέ. Συν τον καφέ. Το πίστεψες? Τελικά ούτε καφέ πρόλαβε, ούτε κομμωτήριο η Τζέννη, αλλά τουλάχιστον πήρε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Και τώρα είναι έτοιμη για πασαρέλα. Δεν έχω άγχος, είμαι πανέτοιμη, θα γίνω μια γαζέλα στην πασαρέλα. Πάμε να δούμε τη γαζέλα μας. Μοντέλο για μια εβδομάδα, το έχει δηλώσει η Τζέννη. Έχει καιρό να εμφανιστεί γαζέλα στην πασαρέλα του Shopping Star. Δεν ξέρω αν θυμάστε τη λευκή γαζέλα. Από πότε οι γαζέλες φοράνε προβιά? Από τότε που κυκλοφορούν κάτι όμορφα παλικάρια. Σε περίπτωση που το ξεχάσατε, να θυμίσω ότι το θέμα είναι καλεσμένοι σε VIP party. Αχ, θα πεθάνω σήμερα. Το μιούλ το πήρες, βλέπω. Τζένι, Τζένι, σου αρέσει ο μαξιμαλισμός, σου αρέσει η υπερβολή. Και πάω πάσο. Φυσικά και το maximal είναι μια εκπληκτική επιλογή για έναν άνθρωπο που το αγαπάει. Αλλά το maximal θέλει να ξέρεις να σετάρεις την κάθε λεπτομέρεια χωρίς να υπερβαίνεις αυτό και να δημιουργείς μια τέλεια ισορροπία που ο άλλος δεν το βλέπει, δεν ξέρει γιατί, αλλά το λατρεύει. Τώρα, εσύ μου τα έκανες λίγο ανακατεμένα. Το φόρμα είναι υπερβολικό. Δεν θεωρώ τσοκολακεύει ιδιαίτερα γιατί κατεβαίνει πάρα πολύ κοντά στο μπούστο. Υπάρχει το κορδόν, μετά κάνει το αμπύρ με δαντέλα, μετά έχει print. Τα μιούλ είναι πολύ ωραία μεμονωμένα, αλλά όχι με αυτό το ρούχο. Λατρεύω, αλλά λατρεύω το σακάκι με τα φτερά και τα μπροκάρ λουλούδια. Όμως δεν θα το σέταρα έτσι. Μου βάλεις και το γλίτερ στο τσαντάκι που είναι πολύ ωραίο μεμονωμένο, αλλά είναι λίγο υπερβολικό συνδυασμένο με όλα τα άλλα και μου δημιούργησε μια τεράστια φλιαρία. Έχουμε και δεύτερο μέρος. Τι την κάνει την προβιά? Αφιέρωση ήταν αυτό. Σαβίνα, δεν ξέρω. Για πες τώρα, Τζένι. Σου άρεσε η πασαρέλα? Σήμερα έγινα μοντέλο. Περπάτησα στην πασαρέλα, ένιωσα όλα τα βλέμματα πάνω μου. Το καταευχαριστήθηκα. Η Τζένι σήμερα τράβηξε ολονών τα βλέμματα και τις εντυπώσεις. Μας έκανε έτσι να χαμογελάσουμε και να κλάψουμε από τα γέλια. Δεν έκανε έτσι στη δική σου πασαρέλα? Ένιωσα τιμή και ξάφνιασμα παράλληλα. Φάνηκε κάπως που είμαι σε συναυλία και μου πετάει η celebrity το jacket. Ο Ρουβάς. Ένιωσα κάπως έτσι. Ευχαριστώ, Τζένι. Η Σαβίνα με την Ειρήνη ίσως με περιμένανε πιο σοκαρισμένη, πιο... Τρακαρισμένη, βρε. Προβληματισμένη και ίσως γι' αυτό γέλασα. Ελάτε να σοκαριστούμε τώρα εμείς με τη λυπητερή της Τζένις. Το φόρεμα κόστησε 70 ευρώ, το πανοφόρι 100, τα μιούλς 35, για την τσάντα πλήρωσε 55 ευρώ, για τα σκουλαρίκια 30, για το βραχιόλι 65 και για το δαχτυλίδι άλλα 45. Συνολικά δηλαδή ξόδεψε 400 ευρώ, τα τσάκισε όλα, δεν έμεινε ούτε σεντ. Ζενάκι μου, γεια σου. Μ' αρέσει πολύ η ιδέα που είχες για το VIP πάρτι σε παρουσίαση αρώματος. Μ' αρέσει το jacket πάνω από το φόρεμα. Μ' αρέσει που έχεις δώσει λάμψη με τα αξεσουάρ σου. Δεν τρελαίνομαι για μικρό πράγματα. Δαχτυλίδι, θα το ήθελα λίγο πιο διακριτικό, επίσης και το βραχιόλι. Μ' αρέσει ο συνδυασμός άσπρο, μαύρο, χρυσό, πιστεύω σε κολακεύει πάρα πολύ. Και παρόλο που δεν έχεις χρόνο για το μακιγιάζ, νομίζω ότι επειδή είναι απαλό, σου πάει περισσότερο. Συγχαρητήρια. Ήμουν σίγουρη ότι οι επιλογές μου θα αρέσουν στη Σαβίνα, γιατί είμαστε και δύο τρελιάρες. Δεν περίμενα να φορέσει κάτι διαφορετικό, πέρα από οτιδήποτε πιο λαμπρό, πιο ιδιαίτερο, πιο κεντρικό μπορούσε να μην μπροστά της. Οπότε, ναι, νομίζω ότι της τέριαζε. Γεια σου, Τζένι. Η αλήθεια είναι ότι πάνω σου, έτσι πως τα συνδύασες, ταιριάζουν χρωματικά και το φόρεμα σε κολακεύει. Απλά δεν συμφωνούσα με τα παπούτσια. Δεν μου αρέσουν. Όπως επίσης και το τζάκετ από πάνω. Μου έκανε κάτι πολύ χειμερινό, βουνό, οπότε δεν μου αρέσει. Αλλά κατά τα άλλα,
λάμπεις. Ευχαριστώ πολύ. Ειρήνη μου, δεν ήταν επιλογή μου για τώρα, απλώς μου άρεσε τόσο πολύ, μα τόσο πολύ που φοβήθηκα με το χάσω. Νομίζω ότι η Τζέννη είχε έρθει από την αρχή με τη διάθεση να περάσει καλά, να το ευχαριστηθεί και να απολαύσει τα ψώνια της. Δεν την ένοιαζε να είναι μέσα στο θέμα, απλά προσπάθησε. Τζέννη μου, είσαι πολύ όμορφη. Το φόρεμα ήταν στα φορέματα που μου άρεσαν και θα ήθελα να επιλέξεις. Το πανεφόρι είναι πάρα πολύ ωραίο, απλά δεν θα το ήθελα να το συνδυάσει με αυτό το φόρεμα. Χρύσα μου, εγώ είμαι άνθρωπος των αλλαγών, είμαι πιο extreme. Λογικό να μη σου αρέσω, είναι και οι περιοχές που ζούμε, εσύ αλλού, εγώ αλλού. Εντάξει, οι μικρές επαρχίες τα έχουν αυτά. Η Τζέννη ήταν μέσα στο θέμα για ένα VIP party με παρουσίαση αρώματος, απλά ο συνδυασμός των ρούχων δεν πέτυχε. Μία μικρή διαφωνία έχω στο βραχιολάκι που επέλεξες, θα προτιμούσα το άλλο. Και επίσης και εγώ στα μιούλς θα προτιμούσα πέδιλα ή γόβες. Αλλά είσαι πολύ όμορφη. Ευχαριστώ πολύ. Χρύσα μου, το άλλο βραχιόλι ήταν πάρα πολύ συντηρητικό. Ξέρεις ότι απέχω. Τζέννη μου, είδα ότι απόλαυσες πάρα πολύ την πασαρέλα. Θα διαφωνήσω με τα κορίτσια για τα μιούλς που επέλεξες. Προσωπικά θεωρώ ότι σου πηγαίνουν, ότι μπορείς να τα φορέσεις σε ένα VIP party, γιατί είναι ένα πολύ σύγχρονο παπούτσι. Διαφωνώ με το φόρεμα που έχεις επιλέξει, διότι θεωρώ ότι έχει πολλή πληροφορία και έτσι δεν μου ταιριάζει με το πανοφόρι. Ωστόσο, το πανοφόρι μου αρέσει πάρα πολύ και ήταν μέσα σε αυτά που θα ήθελα να διαλέξεις. Λία μου, γι' αυτό το επέλεξα το φόρεμα, για το λόγο ότι είχε επάνω του όλη αυτή την πληροφορία. Τολμώ πράγματα, και εσύ είμαι 50 ετών, και δεν πηγαίνω σε λύσεις safe. Θεωρώ ότι η Τζέννη προσπάθησε πολύ να υπηρετήσει το θέμα της εβδομάδας μας και έτσι πήγε σε μία λύση που δεν μπόρεσε να υποστηρίξει 100% για να είναι καλεσμένη σε ένα VIP party για την παρουσίαση ενός αρώματος. Πρώτη θα βαθμολογήσει η Σαβίνα, στην οποία άρεσε το τζάκετ, αλλά δεν τρελάθηκε με το δαχτυλίδι και το βραχιόλι. Η Τζέννη, ο βαθμός που έβαλε είναι 5, γιατί εγώ προσωπικά δεν συμφωνώ τόσο με τις επιλογές της. Δεν θεωρώ ότι ταιριάζαν τα κομμάτια μεταξύ τους και δεν πρόλαβε κομμωτήριο και μακιγιάζ. Δεύτερη θα κρίνει την Τζέννη Ειρήνη, που διαφώνησε με την επιλογή των παπουτσιών και του τζάκετ. Άμα έβαλε 5 η Σαβίνα, τι θα βάλει αυτή? Την Τζέννη έβαλα 4, γιατί ήταν μια υπερπληροφόρηση από μόνη της. Τα ρούχα δεν πήγαιναν καθόλου μεταξύ τους και δεν πρόλαβε καθόλου κομμωτήριο και μακιγιάζ. Τρίτη θα πιάσει το κραγιόν η Χρύσα, που δεν τρελάθηκε με τους συνδυασμούς και θα προτιμούσε αντί για μιούλς να δει πέδιλα ή γόβες. Την Τζέννη έβαλα 5, γιατί δεν πρόλαβε το κομμωτήριο. Δεν μου άρεσε καθόλου ο συνδυασμός του φορέματος με το πανοφόρι και δεν μου άρεσε και το βραχιολάκι στο χέρι. Και τελευταία η Λία, που ενθουσιάστηκε με το πανοφόρι και τα μιούλς, αλλά διαφώνησε με την επιλογή του φορέματος. Μαχαιριά. Την Τζέννη έβαλα 4, διότι από το σύνολό της θα κρατούσα το πανοφόρι, τα αξεσουάρ και τα παπούτσια μόνο. Δεν το περίμενα από τη γλυκούλα. Να όμως που έγινε. Τζέννη, πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Δεν πιστεύω ότι μπορεί να είμαι shopping star της εβδομάδας, για το λόγο ότι έχω ένα δικό μου στυλ, πολύ φορτωμένο, όπως το είπαν και τα κορίτσια, αλλά εμένα μ' αρέσει. Η Τζέννη νομίζω ότι είναι star από μόνη της. Έτσι. Δεν χρειάζεται επιπλέον τίτλους. Τώρα αν θα είναι shopping star μόνο και μόνο επειδή έχασε το χρόνο και δεν έκανε μαγιά και μακιγιάζ, δεν το ξέρω. Πάντως σας εύχομαι καλή τύχη. Βατερλό για την Τζέννη, που συγκέντρωσε μόλις 4,5 στα 10. Και έτσι, μόνο μια πολύ καλή κριτική από τη Βίκυ Καγιά θα μπορούσε να της δώσει τον τίτλο της Shopping Star της εβδομάδας. Υπομονή μέχρι αύριο, αφού μετά τα ψώνια της Σαβίνας, η Βίκυ θα ανακοινώσει τις βαθμολογίες της και φυσικά την νικήτρια. Προς το παρόν, χρήσιμες στυλιστικές συμβουλές. Ώρα για shopping. Επενδύστε σε ένα βελούδινο κοστούμι για το χειμώνα. Είναι πάρα πολύ chic, πάρα πολύ glamorous και πολύ ψαγμένο στυλιστικά. Αν θέλετε να προσθέσετε χρώμα σε αυτό, μπορείτε. Πράσινο, μπορντό ή ό,τι άλλο χρώμα σας ταιριάζει και βρείτε το βελούδο. Το μαύρο πάντως είναι για μένα το αγαπημένο.
Φυσικά από μέσα μπορείτε να το σετάρετε με μεταξωτό μαύρο πουκάμισο, μεταξωτό λευκό πουκάμισο, λεπτό ζιβάγκο, ακόμη και ένα απλό καμισόλ. Μαύρο, χωρίς δαντέλα, με δαντέλα, ό,τι ταιριάζει.